Ένας άνθρωπος του Θεού, ομιλώντας για το 8ο κεφάλαιο της επιστολής προς Ρωμαίους, το οποίο πρόκειται να μελετήσουμε, είπε: «Αν υποθέσουμε ότι η Καινή Διαθήκη είναι σαν ένα χρυσό δαχτυλίδι, τότε η επιστολή προς Ρωμαίους είναι σαν το διαμάντι του δαχτυλιδιού και το 8ο κεφάλαιο της επιστολής είναι σαν τη λάμψη που ρίχνει αυτό το διαμάντι». Μελετώντας αυτό το αριστούργημα του Αγίου Πνεύματος, θα δούμε πόσο πολύ αληθεύουν τα λόγια αυτού του ανθρώπου του Θεού. Αρχίζουμε λοιπόν να μελετάμε το 8ο κεφάλαιο της επιστολής προς Ρωμαίους, διαβάζοντας το χωρίον 1. «Δεν είναι τώρα λοιπόν ουδεμία κατάκρισης εις τους εν Χριστώ Ιησού, τους μη περιπατούντας κατά την σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα». Λέγοντας ο Απόστολος «τώρα», όπως αρχίζει το εδάφιο, θέλει με τη λέξη αυτή «τώρα» να παρουσιάσει μία εντελώς διαφορετική κατάσταση από την προηγούμενη που μας περιέγραψε. Σαν να λέει «άλλοτε γινόταν αυτό, αλλά τώρα γίνεται κάτι άλλο, εντελώς διαφορετικό. Άλλοτε ζούσαμε κατά το παλαιόν γράμμα και βράζαμε στο ζουμί μας, αλλά τώρα ζούμε κατά το νέο πνεύμα». Μεγάλη αντίθεση μεταξύ της μιας καταστάσεως και της άλλης. Υπάρχει μια τάξη ανθρώπων εναντίον των οποίων ο Θεός δεν λογαριάζει καμία καταδίκη ή κατάκριση, εξηγεί ο Απόστολος. Αυτοί είναι οι άνθρωποι οι εν Χριστώ Ιησού. Οι άνθρωποι δηλαδή που είναι ενωμένοι με τον Χριστόν και οι οποίοι δεν περιπατούν κατά την σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Δηλαδή, οι εκδηλώσεις της καθημερινής του ζωής δεν συμφωνούν με τις εκδηλώσεις του παλαιού ανθρώπου της αμαρτίας, αλλά συμφωνούν με τις εκδηλώσεις του νέου ανθρώπου, του ανθρώπου του πνεύματος. Τώρα θα πει κάποιος, γιατί άραγε δεν υπάρχει καμία κατάκριση και καταδίκη για όσους είναι εν το Χριστό? Απλούστατα, επειδή αυτοί είναι νεκροί ως προς την αμαρτία και σαν νεκροί είναι ελευθερωμένοι από τον νόμο και συνεπώς δεν φέρουν απάνω τους το στίγμα της ενοχής απέναντι του Θεού. Κατάκρισης δεν υπάρχει για αυτούς, έχει εξουδετερωθεί τελείως. Αν το λοιπόν και εμείς είμεθα εν Χριστώ και περιπατούμε κατά πνεύμα, ας μη φοβούμεθα από καμία κατάκριση του Θεού εναντίον μας, ούτε στο παρόν, ούτε στο μέλλον. Προχωρούμε τώρα στο χωρίον 2. Διότι ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ηλευθέρωσε από του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου. Στο χωρίο μας εδώ ο Απόστολος μας εξηγεί το λόγο γιατί αυτός ο ίδιος δεν ανήκει πλέον στην κατάσταση της καταδίκης και της κατακρίσεως. Ο λόγος είναι ότι είχε ελευθερωθεί από την αιχμαλωσία στην οποία τον κρατούσε ο νόμος της αμαρτίας. Και πώς ελευθερώθηκε? Το πνεύμα του Χριστού εχορήγησε στην καρδιά του Αποστόλου την Αγία Ζωή του Κυρίου. Και έτσι η δύναμη αυτής της ζωής τον ελευθέρωσε από τον πνευματικό θάνατο. Ο νόμος του πνεύματος της ζωής είναι λοιπόν η μόνη δύναμη που ελευθερώνει εμάς τους ξεπεσμένους ανθρώπους από τη δύναμη του νόμου, της αμαρτίας και του θανάτου. Ό,τι έγινε στη ζωή του Παύλου, το ίδιο γίνεται μέχρι σήμερα και στη ζωή του καθενός ο οποίος δέχεται στην καρδιά του δια της πίστεως τη δύναμη εκείνη η οποία τον ελευθερώνει από την εχμαλωσία της αμαρτίας και του θανάτου. Ας προχωρήσουμε τώρα στο χωρίον 3. Επειδή το αδύνατον εις των νόμων, καθότι το ανίσχυρος δια της σαρκός, ο Θεός πέμψα στον εαυτού Υιόν με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας και περί αμαρτίας, κατέκρινε την αμαρτίαν εν τη σαρκή. Αρχίζει λοιπόν ο Απόστολος το χωρίον 3 ως εξής, καθώς ακούσαμε. Επειδή το αδύνατον εις των νόμων, καθότι το ανίσχυρος δια της σαρκός. Αυτό δηλαδή που στάθηκε αδύνατο να το επιτύχει ο νόμος εξαιτίας της αμαρτωλής φύσεως του ανθρώπου, τι στάθηκε αδύνατο να επιτύχει ο νόμος?
στάθηκε αδύνατο να ελευθερώσει εμάς τους ανθρώπους από την εξουσία της αμαρτίας. Και γιατί στάθηκε αδύνατο αυτό να το επιτύχει ο νόμος? Επειδή ο νόμος έβρισκε μεγάλη αντίσταση από τη σάρκα της αμαρτίας μέσα μας. Αυτό έχει να πει καθότι το ανίσχυρος δια της αρκός. Αυτή η πόρτα λοιπόν έκλεισε. Ο Θεός όμως άνοιξε μια άλλη πόρτα για να απαλλάξει τον άνθρωπο από τη δύναμη της αμαρτίας. Έστειλε τον Υιόν Του. Αυτή είναι η άλλη πόρτα. Έστειλε τον Υιόν Του ο Θεός. Και ο Υιός πράγματι επαρουσιάστηκε εδώ στη γη με ομοίωμα αμαρτωλής σαρκός. Πρέπει εδώ να υπογραμμίσουμε τη λέξη ομοίωμα, επειδή η σάρκα του Υιού του Θεού δεν ήταν αμαρτωλή, μόνον είχε την ομοιότητα αμαρτωλής σάρκας. Ο Θεός με άλλα λόγια έστειλε μία ανθρώπινη ζωή ντυμένη με την ίδια ακριβώς σάρκα με την οποία όλοι μας αμαρτάνομαι. Έκρινε ο Θεός ότι η σάρκα της αμαρτίας έπρεπε να κτυπηθεί και να νικηθεί από τη σάρκα της αναμαρτησίας και της αγιότητος που φόρεσε ο Υιός του Θεού. Η φράση «και περί αμαρτίας» εννοεί για την υπόθεση της αμαρτίας. Έτσι λοιπόν ο Υιός του Θεού κατέκρινε την αμαρτίαν εν της αρκή. Την κατέκρινε επειδή η Αγία Ζωή του Χριστού ήταν μια ζωντανή καταδίκη της αμαρτίας. Εννοείται ότι αυτή την Αγία Ζωή της νίκης τη χορηγεί το Άγιο Πνεύμα στην καρδιά και στη ζωή του καθενός πιστού. Για να επαναλάβουμε το χωρίον 3. Επειδή το αδύνατον εις των νόμων, καθότι το ανίσχυρος δια της αρκός, ο Θεός πέμψας τον εαυτού Υιόν με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας και περί αμαρτίας κατέκρινε την αμαρτίαν εν της αρκή. Προχωρούμε τώρα στο χωρίον 4. Δια να πληρωθεί η δικαιοσύνη του νόμου εις ημάς, τους μη περιπατούντας κατά την σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Ο απότερος σκοπός λοιπόν για τον οποίο ο Θεός έστειλε τον Υιόν Του ήταν και είναι να πληρωθεί η δικαιοσύνη του νόμου εις ημάς. Τι έχει να πει αυτό? Καθώς εδείξαμε στο προηγούμενο εδάφιο, το πνεύμα του Χριστού δημιουργεί στην καρδιά μας την Αγία Ζωή του Χριστού. Ο Χριστός δεν είναι μόνον η δικαιοσύνη μας, αλλά είναι και ο αγιασμός μας. Έγινε δικαιοσύνη μας ο Χριστός εξαιτίας του λυτρωτικού θανάτου Του. Έγινε όμως και ο αγιασμός μας εξαιτίας της Αγίας Ζωής Του. Αυτή η Αγία Ζωή του Χριστού δημιουργείται στην καρδιά μας από το Πνεύμα Του. Εφόσον λοιπόν ο Χριστός εκπλήρωσε τη δικαιοσύνη του νόμου με την Αγία Ζωή Του, το ίδιο και εμείς, έχοντας μέσα μας τις δυνάμεις της Αγίας Ζωής του Χριστού, εκπληρώνουμε έτσι και εμείς με την Αγία Ζωή μας ολόκληρο το νόμο του Θεού και συνεπώς βρισκόμεθα στην ίδια θέση που βρισκόταν και ο Χριστός, δηλαδή αθώοι. Αθώοι από κάθε κατάκριση του νόμου της αμαρτίας. Προσθέτει όμως ο Απόστολος, καθώς ακούσαμε παραπάνω στο σημείο αυτό, και μία εξήγηση. Η εξήγησή του είναι η εξής. Τους μη περιπατούντας κατά την σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Έχει μεγάλη σημασία αυτή η φράση. Είναι το δεύτερο μέρος του παραπάνω εδαφίου μας. Τους μη περιπατούντας κατά την σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Ο Απόστολος αποδίδει μεγάλη σπουδαιότητα στο να περιπατεί ο χριστιανός κατά το πνεύμα. Στο χωρίον 1, καθώς ενθυμούμεθα, μας είπε «Δεν είναι ουδεμία κατάκρισης δια τους εν Χριστώ Ιησού τους μη περιπατούντας κατά την σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα». Εδώ στο χωρίον 4 μας λέγει «Δια να πληρωθεί η δικαιοσύνη του νόμου εις ημάς τους μη περιπατούντας κατά την σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα». Βλέπετε, επαναλαμβάνει αυτή όλη την φράση «τους μη περιπατούντας κατά την σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα». Με άλλα λόγια, ας μην περιμένουμε να εκπληρωθούν για μας οι επαγγελίες του Θεού αν περιπατούμε κατά την σάρκα.
πρέπει να περιπατούμε κατά το πνεύμα ώστε να απαλλαγούμε και από την κατάκριση και επίσης να εκπληρωθεί η δικαιοσύνη του νόμου εις εμάς. Με άλλα λόγια, το να περιπατούμε κατά το πνεύμα είναι τόσο σπουδαίο ώστε ή τα χάνουμε όλα ή τα κερδίζουμε όλα. Περπατώ κατά το πνεύμα εννοεί ζω και συμπεριφέρομαι σύμφωνα με τις αρχές της ζωής του Χριστού, την οποία έφερε στην καρδιά μου το Άγιον Πνεύμα. Αυτό έχει να πει περιπατώ κατά το πνεύμα. Φανερώνω στη χριστιανική μου ζωή τους καρπούς του πνεύματος. Πρέπει λοιπόν να ζούμε κατά πνεύμα ώστε να πληρωθεί η δικαιοσύνη του νόμου και εις εμάς. Αν δηλαδή είμαι από εκείνους οι οποίοι μόνον γνωρίζομαι ή μόνον ακούμε, χωρίς και να ζούμε τη ζωή του πνεύματος, τότε εξακολουθούμε να είμεθα σημαδεμένοι με το σημάδι της κατακρίσεως. Μονάχα λοιπόν εφόσον περιπατούμε κατά το πνεύμα εκπληρώνουμε τη δικαιοσύνη του νόμου. Και επειδή εκπληρώνουμε τη δικαιοσύνη του νόμου, κατάκρισης δεν υπάρχει εναντίον μας καμία. Μπορούμε τώρα να αρχίσουμε αυτή τη σκέψη και από το τέλος προς την αρχή. Δεν υπάρχει εναντίον μας καμία κατάκρισης, διότι εκπληρώνουμε τη δικαιοσύνη του νόμου. Και εκπληρώνουμε τη δικαιοσύνη του νόμου μόνον εφόσον περιπατούμε κατά το πνεύμα. Βλέπετε λοιπόν πόση μεγάλη σημασία, αγαπητοί μου φίλοι, αποδίδει εδώ ο Απόστολος στο να περιπατεί ο χριστιανός κατά το πνεύμα και όχι κατά τη σάρκα. Επαναλαμβάνω, το να περιπατούμε κατά το πνεύμα ή όχι εξαρτάται το να κερδίσουμε όλα ή να χάσουμε όλα. Προχωρούμε τώρα στο χωρίον 5. Διότι οι ζώντες κατά την σάρκα τα της σαρκός φρονούσιν, οι δε κατά πνεύμα τα του πνεύματος. Οι ζώντες κατά την σάρκα είναι φυσικά εκείνοι οι οποίοι σκέπτονται και θέλουν πράγματα που ικανοποιούν τις αμαρτωλές επιδιώξεις τους. Καθώς και άλλοτε είπαμε, η λέξη σάρκα εδώ έχει ηθική έννοια και σημαίνει τον αμαρτωλό τρόπο της ζωής του ανθρώπου. Οι ζώντες κατά σάρκα ζουν μια ζωή που είναι εναντία προς τη ζωή την οποία εμπνέει και απαιτεί το Άγιον Πνεύμα. Όσοι όμως ζουν κατά πνεύμα, όσοι δηλαδή έχουν ένα τρόπο ζωής που φανερώνει την καρποφορία του Αγίου Πνεύματος, αυτοί είναι φυσικό να φρονούν τα του Πνεύματος, δηλαδή σκέπτονται και θέλουν τα νέα πράγματα, τα πράγματα που συμφωνούν με το θέλημα του Θεού και με τη ζωή του Θεού. Επαναλαμβάνω το χωρίον 5, διότι οι ζώντες κατά την σάρκα, τα της σαρκός φρονούσι, οι δε κατά πνεύμα, τα του Πνεύματος. Ας προχωρήσουμε τώρα στο χωρίον 6. Επειδή το φρόνημα της σαρκός είναι θάνατος, το δε φρόνημα του Πνεύματος ζωή και ειρήνη. Η λέξη θάνατος εδώ εννοεί αποκοπή από τον Θεό. Θάνατος είναι η κατάσταση του ανθρώπου που είναι τελείως χωρισμένος από την πηγή της ζωής. Εκεί οδηγεί το φρόνημα της σαρκός. Χωρίζει τον άνθρωπο από τον Θεό και τον σέρνει σιγά σιγά στην αιωνία απώλεια. Αλλά το φρόνημα του Πνεύματος είναι κάτι άλλο. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Το φρόνημα του Πνεύματος, λέει ο Απόστολος, οδηγεί τον άνθρωπο σε μια κατάσταση ζωής και ειρήνης. Ζωή εδώ σημαίνει πληρότητα υπάρξεως. Η καρδιά δηλαδή και το πνεύμα του ανθρώπου έχουν βρει την τελεία τους ικανοποίηση και το χορτασμό τους. Το φρόνημα του Πνεύματος είναι οι εμπνεύσεις και οι θέλησεις του Πνεύματος, αυτά που οδηγούν τον άνθρωπο στη ζωή και στην ειρήνη. Η λέξη ειρήνη εδώ δηλώνει μια κατάσταση εσωτερικής γαλήνης. Αυτή η γαλήνη οφείλεται στο ότι η καρδιά του ανθρώπου χαίρει στην αρμονία και τη χαρά της ζωής του Κυρίου, χωρίς κανένα φόβο, ούτε απέναντι του θανάτου, ούτε απέναντι της κρίσεως. Ζωή και ειρήνη είναι το φρόνημα του Πνεύματος. Προχωρούμε στο χωρίον 7. Το οποίον χωρίον 7 θα διαβάσουμε μαζί με το 8, διότι ολοκληρώνουν μία σκέψη.
διότι το φρόνημα της σαρκός είναι έχθρα εις τον Θεό, επειδή εις τον νόμον του Θεού δεν υποτάσσεται, αλλού δεν δύναται. Όσοι δε είναι της σαρκός, δεν δύνανται να αρέσωσιν εις τον Θεό. Το φρόνημα της σαρκός είναι 100% φρόνημα ιδιοτέλειας, είναι ένα φρόνημα εγωκεντρικό. Το εγώ του ανθρώπου θέλει σώνει και καλά πάντοτε τα δικά του και μάλιστα τα θέλει όλα δικά του. Αυτό είναι το φρόνημα της σαρκός. Ο άνθρωπος που ζει κατά το φρόνημα της σαρκός δεν ξέρει τίποτε άλλο να λέει παρά εγώ, εμέ και δικό μου. Και φυσικά το φρόνημα αυτό βρίσκεται σε έχθρα με τον Θεό. Το γιατί είναι εύκολο να το καταλάβουμε. Το φρόνημα της σαρκός θεοποιεί και υπηρετεί το εγώ του ανθρώπου. Κλέπτει δηλαδή την δόξα του Θεού και την αποδίδει στο εγώ του ανθρώπου. Πράγμα που ταπεινώνει και προσβάλλει τον Θεό. Και γι' αυτό το λόγο το φρόνημα της σαρκός είναι έχθρα εις τον Θεό. Καθώς όμως το φρόνημα της σαρκός εργάζεται για να δοξάζει το εγώ του ανθρώπου, από την άλλη μεριά ο νόμος του Θεού εργάζεται για να δοξάζει τον Θεό. Το φρόνημα λοιπόν της σαρκός είναι μια κατάσταση εντελώς αντίθετη προς τον νόμο του Θεού. Γι' αυτό και δεν έχει ούτε τη διάθεση, ούτε τη δύναμη να υποταχθεί στον Θεό και τον νόμο του. Γι' αυτό λέγει «δεν υποτάσσεται, αλλού δεν δύναται». Δεν έχει ούτε τη διάθεση, ούτε τη δύναμη το φρόνημα της σαρκός να υποταχθεί στον Θεό και τον νόμο του. Το δεύτερο μέρος του εδαφίου μας, όσοι δε είναι της σαρκός δεν δύνανται να αρέσωσιν εις τον Θεό, αυτό το νόημα του μέρους του εδαφίου μας εννοεί ότι και ο Θεός επίσης εναντιώνεται σε όλους εκείνους οι οποίοι είναι της σαρκός, επειδή υπηρετούν τους ιδιωτελείς σκοπούς τους εις βάρος της δόξης του Θεού. Και γι' αυτό ο Θεός δεν μπορεί να αρέσει αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι εξυπηρετούν τα δικά τους και όχι τα του Θεού. Ξαναδιαβάζω αυτά τα χωρία 7 και 8. Διότι το φρόνημα της σαρκός είναι έχθρα εις τον Θεό, επειδή εις τον νόμον του Θεού δεν υποτάσσεται, αλλού δεν δύναται. Όσοι δε είναι της σαρκός, δεν δύναται να αρέσωσιν εις τον Θεό. Προχωρούμε τώρα στο χωρίον 9. Σεις όμως δεν είστε της σαρκός, αλλά του πνεύματος, εάν το πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν. Αλλά εάν της δεν έχει το πνεύμα του Χριστού, ούτως δεν είναι αυτού. Ας διαβάσουμε ακόμα μια φορά αυτό το σπουδαίο χωρίο, το 9. Σεις όμως δεν είστε της σαρκός, αλλά του πνεύματος, εάν το πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν. Αλλά εάν της δεν έχει το πνεύμα του Χριστού, ούτως δεν είναι αυτού. Ο καθένας άνθρωπος λοιπόν, σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο, ανήκει σε μία από τις δύο καταστάσεις. Ή είναι της σαρκός, οπότε ζει ζωή σαρκική, ή είναι του πνεύματος, οπότε πρέπει να ζει ζωή πνευματική. Ο Απόστολος υπενθυμίζει στους χριστιανούς της Ρώμης ότι έπαυσαν πλέον να υπηρετούν τη σάρκα επειδή τώρα ανήκουν στη ζωή του πνεύματος. Τα ίδια λέει και σε μας σήμερα ο Απόστολος. Συγχρόνως όμως θέλει και να μας ξυπνήσει με την προειδοποίηση ότι πρέπει να αποδεικνύουμε με τον τρόπο της ζωής μας ότι πράγματι κατοικεί μέσα μας το Πνεύμα του Θεού. Σαν να θέλει ο Απόστολος να μας πει ότι η αλήθεια της παρουσίας του Πνεύματος μέσα μας δεν φανερώνεται ούτε με συναισθηματισμούς, ούτε με ανθρώπινους περαστικούς ενθουσιασμούς, ούτε με θρησκευτική γνώση. Η αλήθεια της παρουσίας του Πνεύματος μέσα μας φανερώνεται με την καρποφορία του Αγίου Πνεύματος στην πρακτική καθημερινή ζωή μας. Ο Απόστολος λοιπόν υπενθυμίζει στους χριστιανούς της Ρώμης να εξετάσουν σοβαρά την προσωπική του ζωή και να βρουν οι ίδιοι αν πράγματι έχουν πάυσει να είναι σαρκικοί. Διότι εκείνος που δεν έχει πάυσει να είναι σαρκικός δεν έχει στην καρδιά του το Πνεύμα του Χριστού και συνεπώς δεν ανήκει στον Χριστό. Ο Χριστός δεν τον αναγνωρίζει ως ειδικόν του.
εάν της δεν έχει το πνεύμα του Χριστού, ούτως δεν είναι αυτού. Δύο πράγματα λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, επιτελεί η χριστιανική μας ζωή. Δύο σπουδαία πράγματα. Αφενός σβήνει την κατάκρισή μας απέναντι του Θεού και αφετέρου φανερώνει την παρουσία του Χριστού στην καρδιά μας. Άξιον προσοχής στο χωρίο μας αυτό το 9 είναι η εναλλαγή που κάνει ο Απόστολος των ονομάτων Πνεύμα, Πνεύμα Θεού και Πνεύμα Χριστού. Παρουσιάζει ο Απόστολος το Πνεύμα του Θεού να είναι το ίδιο με το Πνεύμα του Χριστού, μια εναλλαγή ονομάτων που υποστηρίζει το δόγμα της Τριάδος και επίσης παρουσιάζει τον Χριστό να βρίσκεται στην ισόθεο θέση και κατάσταση με τον Πατέρα. Για να επαναλάβουμε εδώ το χωρίο 9, «Σεις όμως δεν είστε της σαρκός αλλά του Πνεύματος, εάν το Πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν. Αλλά εάν της δεν έχει το Πνεύμα του Χριστού, ούτως δεν είναι αυτού». Προχωρούμε τώρα στο χωρίο 10. «Εάν δε ο Χριστός είναι εν ημίν, το μεν σώμα είναι νεκρόν δια την αμαρτία, το δε πνεύμα ζωή δια την δικαιοσύνη». Εάν ο Χριστός είναι εν ημίν, εάν δηλαδή το πρόσωπο του Χριστού κατοικεί μέσα σας, τότε το μεν σώμα είναι νεκρόν δια την αμαρτία. Δηλαδή, το σώμα είναι καταδικασμένο εις θάνατον εξαιτίας της προπατορικής αμαρτίας. Το σώμα μας λοιπόν δεν πεθαίνει εξαιτίας των προσωπικών μας αμαρτιών. Πεθαίνει το σώμα μας εξαιτίας της κληρονομικής αμαρτίας, γι' αυτό και δεν είναι δυνατόν εις κανέναν να αποφύγουμε το κημητήριο. Κανείς δεν θα αποφύγει το φυσικό θάνατο. Αν όμως είναι αδύνατο να αποφύγουμε το φυσικό θάνατο, υπάρχει μέσα μας, μας εξηγεί ο Απόστολος, το πνεύμα στο οποίο ζει ο Χριστός. Το δε πνεύμα ζωή δια την δικαιοσύνη. Αυτό το πνεύμα μας ζει και θα ζει εξαιτίας της δικαιοσύνης, δηλαδή εξαιτίας της δικαιώσεως την οποία ο πιστός απολαμβάνει εν τω Χριστώ. Για να προσέξουμε αυτά τα δύο νοήματα ακόμα καλύτερα. Εάν λάβουμε υπόψη ότι η πρόθεση διά με πτώση αιτιατική δηλώνει την αιτία, καταλαβαίνουμε την ανάλυση του εδαφίου αυτού ως εξής. Όπως το σώμα μας πεθαίνει εξαιτίας της αμαρτίας για την οποία δεν είμεθα εμείς υπεύθυνοι, αλλά ο Αδάμ, έτσι και το πνεύμα μας ζει εξαιτίας της δικαιώσεως για την οποία πάλι εμείς δεν είμεθα υπεύθυνοι. Υπεύθυνος γι' αυτό είναι ο Χριστός. Το σώμα μας πεθαίνει εξαιτίας της παρακοής του Αδάμ. Αλλά το πνεύμα μας ζει εξαιτίας της υπακοής του Χριστού, ο οποίος μας εξασφάλισε πλήρη δικαίωση προς τον Θεό. Για να ξαναδιαβάσουμε αυτό το ωραίο χωρίο. «Εάν δε ο Χριστός είναι εν ημίν, το μεν σώμα είναι νεκρό δια την αμαρτία, το δε πνεύμα ζωή δια την δικαιοσύνη». Προχωρούμε τώρα στο χωρίο 11. «Εάν δε κατοικεί εν ημίν το πνεύμα του Αναστήσαντος των Ιησούν εκ νεκρών, ο Αναστήσας των Ιησούν εκ νεκρών θέλει ζωοποιήσει και τα θνητά σώματα ημών δια του πνεύματος αυτού του κατοικούντος εν ημίν». Άλλη μια φορά να το διαβάσουμε αυτό το ωραίο χωρίο. «Εάν δε κατοικεί εν ημίν το πνεύμα του Αναστήσαντος των Ιησούν εκ νεκρών, ο Αναστήσας των Ιησούν εκ νεκρών», δηλαδή ο Θεός, «θέλει ζωοποιήσει και τα θνητά σώματα ημών διά του πνεύματος αυτού του κατοικούντος εν ημίν». Το πνεύμα που κατοικεί μέσα στον πιστόν είναι το ίδιο πνεύμα, η ίδια δύναμη με την οποία ο Θεός ανέστησε τον Χριστόν εκ των νεκρών. Έχοντας λοιπόν το πνεύμα του Άγιον στην καρδιά του, ο πιστός έχει μέσα του την πηγή της ζωής, τη δύναμη της Αναστάσεως. Από αυτή τη βάση τώρα ξεκινάει ο Απόστολος για να μας εξηγήσει ότι ο Θεός
από σεβασμό προς το σώμα του πιστού μέσα στο οποίον κατοικεί το πνεύμα του, θέλει το σώμα αυτό να το δοξάσει. Έτσι ο Θεός μια μέρα θα ζωοποιήσει τα θνητά μας σώματα, δηλαδή θα χορηγήσει εις αυτά τις ίδιες δυνάμεις της Αναστάσεως, τις οποίες είχε χορηγήσει δια του πνεύματος και εις το νεκρόν σώμα του Χριστού, όταν το ανέστησε εκ των νεκρών. Ό,τι δηλαδή έκαμε ο Θεός επάνω στο νεκρό σώμα του Υιού του, αυτό το ίδιο θα κάνει και στα νεκρά σώματα των πιστών, οι οποίοι αγίασαν αυτά τα σώματά τους, ζώντας όχι κατά σάρκα, αλλά κατά πνεύμα. Είδου λοιπόν ποια σπουδαία πρακτική αξία έχει το να ζούμε κατά πνεύμα και όχι κατά σάρκα. Η Αγία ζωή μας, η ζωή του πνεύματος, μας ελευθερώνει από την κατάκριση του νόμου. Και ως αποτέλεσμα, το σώμα μας μια μέρα θα αναστηθεί επειδή υπήρξε το όργανο αυτής της Αγίας Ζωής. Καθώς αναστήθηκε και το σώμα του Χριστού εξαιτίας της Αγίας Ζωής του. Ας προχωρήσουμε τώρα στο αμέσως παρακάτω χωρίον 12. Άρα λοιπόν αδελφοί, ήμεθα χρεώστε, ουχή στην σάρκα, ώστε να ζώμεν κατά σάρκα. Ο αναγεννημένος πιστός, ο οποίος γνωρίζει την πραγματική του κατάσταση, χαίρεται μεν στα προνόμια του, αλλά συγχρόνως αισθάνεται και τις βαριές υποχρεώσεις του. Γνωρίζει και πιστεύει ότι έχει στην καρδιά του το Άγιον Πνεύμα. Καλώς, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Έχει την υποχρέωση ο πιστός και να περιπατεί κατά το Πνεύμα, διότι είναι χρεώστης στο Πνεύμα. Ως σαρκικός άνθρωπος, έχει στη ζωή του ως σκοπό να ικανοποιεί τον εαυτόν του. Αισθάνεται λοιπόν την υποχρέωση ότι χρωστάει στον εαυτόν του και γι' αυτό προσφέρει στον εαυτόν του κάθε αμαρτωλή ικανοποίηση. Αισθάνεται ότι χρωστάει στη σάρκα και γι' αυτό προσφέρει συνεχώς στη σάρκα. Δεν είναι όμως όμοια η περίπτωση του αληθινού πιστού, επειδή ο πιστός έγινε πιστός για να προσφέρει όχι στη σάρκα, αλλά στο πνεύμα. Επομένως οφείλει να ικανοποιεί τη ζωή του πνεύματος. Ο κάθε χρεώστης, βλέπετε, είναι φυσικό να πληρώνει το χρέος του εις εκείνον στον οποίον χρωστάει και όχι σε εκείνον στον οποίον δεν χρωστάει. Ο πιστός είναι χρεώστης απέναντι εκείνου ο οποίος τον ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Επομένως, είναι χρεώστης απέναντι στη ζωή του πνεύματος. Ας επαναλάβουμε το χωρίον μας 12. Άρα λοιπόν αδελφοί,